διατυπωμένη φράση ότι το δώρο Χριστουγέννων θα είναι περιορισμένο για τους εργαζόμενους που θα μπουν στο σύστημα συνεργασία, όπως και το επίδομα αδείας. Ενώ δηλαδή ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για όλο το δώρο Χριστουγέννων και για όλο το επίδομα αδείας, στην πράξη, αν πάει αναλογικά η συμμετοχή του κράτους και του εργοδότη στο δώρο Χριστουγέννων, θα μετρήσουν τα ημερομίσθια. Θα είναι μειωμένο κατά 50%. Ακριβώς. Θα προκύπτει μείωση του δώρου Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που μειώνεται και ο πραγματικός χρόνος εργασίας του εργαζόμενου. Γι' αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί με την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί ότι το δώρο Χριστουγέννων, καθώς επίσης και το επίδομα αδείας, μιλάμε για μικρά ποσά, θα είναι ως προβλέπεται από την νομοθεσία ολόκληρο, χωρίς απολύτως καμία περικοπή. Το ξαναλέω, από τη στιγμή που επέλεξαν οι εργοδότες να καλύπτουν ασφαλιστικά πλήρως το μηνιάτικο, έτσι θα πρέπει και το δώρο Χριστουγέννων στην καταβολή του να είναι πλήρες. Νομίζω ότι ανοίγει τεράστια συζήτηση και πρέπει γρήγορα με την ΚΙΑ, με την κοινή υπουργική απόφαση, να διευκρινιστεί. Αλλά αυτό. Από όσο καταλαβαίνουμε. Γιατί μιλάμε για τεράστιο ποσό σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους που το περιμένουν πώς και πώς. Θα είναι μια περικοπή στο 50% αναλογικά. 50%, 50% στο δώρο Χριστουγέννων. Περικοπή. Όχι στο δώρο, για τις ημέρες που μετράνε για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων. Είναι ένας μαθηματικός τύπος. Ένα λεπτό. Τι περικοπή συνεπάγεται στο δώρο? Το δώρο είναι το 100%. Ναι, το δώρο είναι 100% για την περίοδο που δουλέψει, που εργαστεί κάποιος από 1η Μαΐου μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Συνεπώς, αν θεωρηθεί ότι θα μπει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα συνεργασία ο εργαζόμενος... Το τρίμηνο, ας πούμε, το τετράμηνο. Στο τετράμηνο, μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, μέχρι τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνετε, θα υπάρξει μεγάλη περίπτωση. Εκεί θα είναι το 50%. Γιατί περίκοπη μιλάμε, για 50%? Όχι. Θα είναι ολόκληρο, για το τρίμηνο θα είναι 50%. Όμως το τρίμηνο, έτσι, θα είναι κουτσουρεμένο αρκετά. Γιατί εκεί είναι το τρίμηνο, το τρίμηνο που είναι η συνεργασία. Εκεί θα είναι το 50%. Και το ίδιο ισχύει και για το επίδομα αδείας. Ακριβώς, για το επίδομα αδείας. Σας ξαναλέω, από τη στιγμή που είπαμε ο εργοδότης να πληρώνει τα πάντα ολόκληρα σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη, γιατί να μην υπάρχει πληρότητα και στο δώρο Χριστουγέννου και στο επίδομα αδείας? Είναι άδικο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει. Και για τους ανθρώπους που το περιμένουν πώς και πώς, έστω και αυτό που λέτε για το τρίμηνο και κυρίως για το επίδομα του καλοκαιριού, που είναι μικρό το ποσό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ειδικά για το επίδομα αδείας είναι αμεληταία ποσά αυτά. Δεν πρέπει έχει σημασία. Κάθε ευρώ, ασφαλώς, κύριε Καρούζε, το ξέρετε καλά κι εσείς. Μετράει. Έτσι, δηλαδή. Αλίμονο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μην ασχολούμαστε, δηλαδή, είναι απίστευτο να γίνει αλίμονο. Τώρα ολόκληρη συζήτηση, να βγει ο Υπουργός να το αποσαφηνίσει με την κοινή υπουργική απόφαση να τελειώνει η ιστορία. Να το διευκρινίσουν άμεσα. Ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Καρούζε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχονται πάρα πολλά μηνύματα για αυτή την ιστορία. Βέβαια. Λοιπόν.